Φωτιές στην ενδοχώρα άναψε το πράσινο φως του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε έναν μεγάλο αριθμό αιτήσεων για τη δημιουργία μονάδων βιομάζας. Δήμαρχοι της ενδοχώρας εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους και καταγγέλουν μεθοδεύσεις για τη χωροθέτηση μονάδων βιομάζας από συγκεκριμένους παράγοντες. Φανταστείτε τα αστερούσια όρη να έχουν μια ανεμογεννήτρια και από κάτω τη βιομάζα. Αλλά αυτές δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή είναι καταστροφή. Λοιπόν, ας το καταλάβουν οι υπεύθυνοι. Είναι αντίθετη όλα τα δημοτικά συμβούλια από ό,τι ξέρω και ταυτόχρονα είναι αρνητικό για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή ποια είναι αυτή η επιτροπή που θα υποκαθιστήσει τα αιρετά όργανα του νομού. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Προσπαθείτε εγκρυπτό και κάτω από το τραπέζι να δοθούν άδειες από σε κάποιες τέτοιες μονάδες στο να λειτουργήσουν στο νομό και στην Κρήτη. Μισές μπορεί να κοπούν, ναι. Αντιδράσεις ενδεχομένως να υπάρχουν από την περιοχή, εννοείται από κατοίκους, διότι δεν έχουν ενημερωθεί πλήρως τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Ούτε εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τι επιβάρυνση αυτές οι μονάδες θα προκαλέσουν στην ευρύτερη περιοχή. Με κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς την αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης, απαντούν άμεσα 5 δήμαρχοι της Κρήτης και συγκεκριμένα οι δήμαρχοι Αρχανών Αστερουσίων, Γκόρτινας, Φεστού, Μινώα Παιδιάδος και Σιτίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο οικισμός των Πρετορίων στην περιοχή κάτω, Χάρακα Πρατόρια, που σε ακτίνα ούτε χιλιόμετρο πάνε να χωροθετήσουν 3 μονάδες βιομάζας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο οικισμός των Πρετορίων θα πρέπει να φύγει από την περιοχή. Να χωροθετηθούν τα εργοστάσια και να φύγουν τα Πρατόρια. Δεν γίνεται αυτό. Θα μας βρουν κάθετα αντίθετους. Έχουμε διαφωνήσει κάθετα με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να εισαχθεί η βιομάζα στην Κρήτη. Δεν θέλουμε εισαγόμενη βιομάζα. Δεν θέλουμε οι μονάδες να είναι σε ένα μέρος μαζεμένες για να δουλεύουμε εισαγόμενη βιομάζα. Θέλουμε μια κατανομή στον χώρο εκεί που είναι η βιομάζα. Συνολικά 50 αιτήσεις έχουν κατατεθεί από υποψήφους επενδυτές, εκ των οποίων οι 5 αφορούν το Δήμο Γκόρτινας, οι 4 το Δήμο Αρχανών Αστερούσιων, οι 2 τον Δήμο Φεστού, μία αίτηση αφορά περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδος και 2 αιτήσεις αφορούν περιοχές στο Δήμο Σιτίας. Να δούμε ποιες από αυτές μπορούν να μείνουν, ποιες μπορεί να δημιουργήσουν πιθανώς πρόβλημα σε οικισμούς, πιθανόν πρόβλημα, έτσι. Δεν μπορούν να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς και στέλνουμε στο μήνυμα και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στις διάφορες επιτροπές ότι οι τοπικές κοινωνίες και οι αιρετοί έχουν γνώμη και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα μας βρουν απέναντί τους. Επίσης υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα χρησιμοποιείτε ελαιοπυρήνα, διότι βάσει της νομοθεσίας δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ελαιοπυρήνα. Εάν τεθεί, ας πούμε, το θέμα εισαγωγής τέτοιων υλικών από άλλες περιοχές για να λειτουργούν αυτές οι μονάδες, καταλαβαίνετε εκεί θα υπάρξει αντίδραση δικαιολογημένη.